αυτό που θα ήθελα επίσης να σημειώσω για τη νέα κυβέρνηση, πέρα από την ερώτησή σας, είναι και το μικρό σχήμα. Και αυτό θα σηματοδοτήσει κάτι. Ναι. Δηλαδή, ο κόσμος περιμένει να δει και το πόσοι θα είναι. Περιμένει ένα θετικό μήνυμα σε σχέση τουλάχιστον με αυτό που είχαμε το υπερβολικό σχήμα της τελευταίας κυβέρνησης. Εγώ θα το έλεγα και από μια άλλη πλευρά. Αλλά δηλαδή, και όλα αυτά τα τελευταία σχήματα. Σκεφτείτε τώρα, αν μια κυβέρνηση, δεν ξέρω πώς θα γίνει, ναι, αλλά πιστεύω ότι δεν θα έδινε το καλύτερο μήνυμα αν ήταν μια κυβέρνηση σε κάθε Υπουργείο, ναι, το κάθε κόμμα που συμπράττει, ναι, 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 είχε, ξέρω εγώ, και τους ελεγκτές του υφυπουργούς. Δηλαδή, θα ήταν σαν να προσπαθεί ο κάθε Υπουργός για να κάνει κάτι. Ανά πάση στιγμή να ρωτά πόσο από εδώ και από εκεί. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη, αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτά που λέτε έχουν μεγάλο και πολιτικό και επικοινωνιακό ενδιαφέρον στην πρώτη φάση, αλλά εγώ ρωτάω πόσο γρήγορα θα κριθεί αυτή η κυβέρνηση από τους πολίτες. Γιατί αυτό θα αποδείξει αν θα είναι και μακράς πνοής. Δηλαδή πάει να κάνει μια διαπραγμάτευση. Εάν γυρίσει πίσω, με άδεια τα χέρια, να το πω έτσι απλά, μπορεί να επιβιώσει αυτή η κυβέρνηση και πόσο χρόνο. Κύριε Κουβαρά, άμεσα θα κριθεί η κυβέρνηση. Θα κριθεί άμεσα. Έχουμε μπροστά μας Eurogroup. Έχουμε μπροστά μας Σύνοδο Κορυφής. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί, επειδή θα συζητηθούν θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, είναι βέβαιο ότι θα τεθούν πάρα πολλά ζητήματα από τα οποία θα αρχίσει να κρίνεται η κυβέρνηση. Βεβαίως υπάρχει μια περίοδος που και ο κόσμος περιμένει αυτή η κυβέρνηση να έχει το χρόνο να αντιδράσει. Έτσι. Ναι. Δεν περιμένει κανείς στα δύο πρώτα 24 ώρα να κριθεί η κυβέρνηση αν πετύχει ή αν θα αποτύχει προς Θεού. Το σημαντικό όμως είναι ότι επειδή ακριβώς ο κόσμος δεν έχει καθόλου αντοχή και ανοχή. Έχει ξεπεράσει τα όρια του. Γι' αυτό το λόγο θα είναι πολύ σκληρός κριτής ο κάθε πολίτης και αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι το γνωρίζουν όλες οι πλευρές. Εγώ μπορώ να σας βεβαιώσω για τη δική μας παράταξη, για τη Νέα Δημοκρατία και για τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και από την πρώτη στιγμή είδατε ότι έδωσε στο μήνυμα που έστειλε με την ορκομοσία του ότι μιλάμε για την ανάγκη ο κόσμος να έχει μια χειροπιαστή ελπίδα. Εδώ δεν αρκεί. Ναι, δεν αρκεί. Να βρούμε την αξιοπρέπειά μας. Ναι, αυτό βέβαια είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει πράξη. Κοιτάξτε, παλεύουμε και βάζουμε ψηλά τον πύχη. Ναι. Έτσι, θα παλέψουμε για τον ελληνικό λαό και για τον τόπο μας. Βεβαίως. Φυσικά θα βάλουμε ψηλά τον πύχη. Είπε ο Κώστας Γκουλέκας ότι είναι ο κάθε πολίτης είναι πολύ σοβαρός κριτής. Εσείς, σαν αξιωματική αντιπολίτευση, πώς βλέπετε όλους αυτούς τους πολίτες μαζεμένους? Πριν όμως απαντήσεις, να δώσω μια απάντηση, γιατί τώρα πριν από λίγο διαβάζω, έκανε δήλωση η κυρία Μέρκελ και είπε: από τη δική μου πλευρά θέλω. Και θα χαρώ να έρχονταν εδώ ο κύριος Σαμαράς. Βέβαια, ο ίδιος θα πρέπει να δει αν μπορεί. Του λέει παρατηρητή δουλειά. Και πιο κάτω λέει: πάντως θα είναι ένα καλό αθλητικό γεγονός και ελπίζω να είναι δίκαιο. Τι δίκαιο! Για τον αγώνα. Το μας έχουν σφάξει. Δηλαδή, η Παράκα Ευρωπαϊκή έχει σφάξει τα τρία από τα παιχνίδια του Ελλάδο. Α, για τον ποδοσφαιριστή Σαμαρά το είπε. Για τον ποδοσφαιριστή Σαμαρά προφανώς. Έχει μία άποψη για τη δικαιοσύνη. Αλλά τώρα όχι, 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 όχι για τον ποδοσφαιριστή, για τον κύριο Σαμαρά. Όχι, λέω επειδή το γύρισε τον αγώνα μετά γι' αυτό. Λοιπόν, να είναι δίκαιο. Λοιπόν. Έχει μία άποψη για τη δικαιοσύνη που είναι έτσι λίγο γερμανική. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Ότι εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος, αυτό και είναι μια προσωπική μου άποψη, παρόλο που βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση, εγώ πιστεύω ότι θα δώσει πραγματικά τράτος στην κυβέρνηση να ξεδιπλώσει την πολιτική της και να δει τι μπορεί να κάνει. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Δηλαδή και ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι προς τα αυτήν την κατεύθυνση. Παρόλο που έχουμε 1,5 εκατομμύριο άνεργους, 1 εκατομμύριο ανθρώπους που δουλεύουν άτυπες μορφές απασχόλησης, που δεν πληρώνονται, συνταξιούχους. Εγώ νομίζω ότι και αυτός ο κόσμος αυτή τη στιγμή κοιτάζει την κυβέρνηση, βλέπει το τι θα κάνει και θα δώσει ένα περιθώριο σημαντικό κατά την άποψή μου. Από την άλλη μεριά, αυτή η κυβέρνηση ως κυβέρνηση μου δίνει και μία άλλη εντύπωση. Μου δίνει την εντύπωση ότι είναι μία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι άλλοι πηγαίνουν, εάν θες, όχι ως φτωχοί συγγενείς, αλλά σαν να ντρέπονται που συμμετέχουν σε μια τέτοια κυβέρνηση. Από πού το συνάγεται? Το συνάγω από το ότι στέλνουν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση ή ελάχιστη σχέση με τα κόμματά τους. Όπως παραδείγματος χάρη το Πασόκ αυτή τη στιγμή στέλνει κάποιους οι οποίοι βέβαια είναι ακρεφνώς μνημονιακοί, όπως ο κύριος Δανιάς ενδεχόμενα, ο κύριος Στουρνάρας ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Για καλό ή για κακό το λέτε αυτό, κύριε Τσουκαλά? Το λέω, για ποιο λέω, το ότι ντρέπονται? Ναι, το λέτε επικριτικά δηλαδή, ότι στέλνουν κάποιους άλλους, κάποια άλλα πρόσωπα. Όχι, δεν το λέω ούτε επικριτικά, ούτε μη επικριτικά. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν τελείως διαφορετικό και θα ήταν άλλη άποψη και θα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα εάν μπαίνανε με όλες τις μηχανές μπροστά. Μα μετά Τσουκαλά, θα λέγατε ότι είναι τα γνωστά η παλιά πρόσωπα που ήταν. Ναι, η μη συμμετοχή που είχαν υπογράψει το μνημόνιο, που είχαν φτιάξει το μνημόνιο, έτσι υπάρχουν δεν είναι? Και άλλα πρόσωπα.
Υπάρχει μονάχα ο κύριος Προσοχοίδης, ο κύριος Λοβέρδος. Και μετά πάμε και στον κύριο Κουβέλη. Ο κύριος Κουβέλης έχει και αυτός ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φθαρεί, δεν έχουν μπει σε μια κυβερνητική θητεία. Γιατί ο κύριος Κουβέλης στέλνει δύο ανθρώπους ή τρεις, τον κύριο Ρουπακιώτη, αν θα πάει και ο Ρουπακιώτης. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Ρουπακιώτης θα συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση τέτοιου είδους, επειδή έτσι πιστεύω. Αλλά και τον κύριο Μανιτάκη, που είναι εξαιρετική. Ναι. Και οι δύο. Και τον κύριο Ρουπακιώτη τον γνωρίζω, πολύ καλά και έχω μόνο καλά λόγια να πω για τον κύριο Ρουπακιώτη και τον κύριο Μανιτάκη. Αλλά δεν είναι όμως σηματοδοτεί κάτι διαφορετικό. Σηματοδοτεί, αν θες, λίγο να βάλω και το πόδι μου μέσα και να δω μην τυχόν γίνει τίποτα περίεργο. Και να για τον ίδιο λόγο, κύριε Τσουκαλά, περιμένετε κι εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ σε μια διαπραγματευτική επιτροπή. Εμείς άλλο το ξεκαθαρίζαμε. Για τον ίδιο λόγο ότι εμείς δεν πρόκειται να πάμε σε καμία επιτροπή. Θέλετε να διατηρήσετε ακριβώς. Ένα διαφορετικό, αν θέλετε, έχουμε μια διαφορετική πολιτική. Και εκείνοι θέλουν να διατηρήσουν την κομματική του δύναμη, γιατί θα καούν διαφορετικά στην πειρά τη κυβέρνηση. Αν δεν μπορέσουν να διατηρήσουν. Όντω ψιλοντρέπονται δηλαδή για να. Όχι, εγώ δεν είπα ότι ντρέπονται. Ανακατοθούν περισσότερο στην κυβέρνηση. Λέω ότι επειδή εσείς θα το χρησιμοποιήσετε αυτό, όχι εσείς, οποιαδήποτε αντιπολίτευση εξωματική, για να μειώσει την κομματική τους δύναμη, διότι και εσείς γι' αυτό μένετε απ' έξω. Άρα και συμμετέχει με ολίγων από. Δυστυχώς υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Ναι, κύριε Τσουκαλά, δηλαδή, όχι, κύριε Γιουλέκα, ένα λεπτό. Να ακυρώσουμε τις καλές προθέσεις όλων. Κύριε Γιουλέκα, ένα λεπτό. Κύριε Κουβαρά, είναι σημαντικό να σα δώσω το λόγο. Το να λέει κανείς ότι ντρέπεται κάποιος. Ποια είναι η άποψη που βγαίνει προς τα έξω. Κύριε Τσουκαλά, και γιατί. Το είδατε και το τι έγινε μέσα στο Πασόκ. Κύριε Τσουκαλά, δεν ντρέπεται κανείς. Δεν με αφήνει ο κύριος Γκουλάκα. Όχι, λοιπόν. Κύριε Τσουκαλά, γιατί είναι αρνητικό να καταλάβω ένα κόμμα το οποίο είναι μικρό κόμμα σχετικά, όπως η Δημάρ ή και το Πασόκ τώρα που έχει 12%, να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση, να στηρίζει μια κυβέρνηση χωρίς να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση μέσα στην κυβέρνηση. Γιατί δηλαδή δεν πρέπει να επιφυλάξουν στους βουλευτές τους το δικαίωμα να ασκούν τον έλεγχο σε αυτή την κυβέρνηση χωρίς να συμμετέχουν. Αλλά πώς να τη στηρίζουν. Γιατί αυτό το βλέπετε αρνητικά. Γιατί είναι δείγμα ντροπής δηλαδή. Και εσείς που από πού συνάγεται ότι ντρέπονται, δεν καταλαβαίνω, γιατί νομίζω ότι υπερβάλλεται. Εσείς που ξέρετε αυτό το χώρο, μήπως βοηθήσει και στην αυτοκάθαρση του Πασόκ το να μείνουν για ένα διάστημα έξω. Γιατί χρειάζεται και αυτό. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει. Στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το Πασόκ και με το τι συμβαίνει και μέσα στο Πασόκ, το είδατε και το έχετε κάνει και ρεπορτάζ. Δεν νομίζω ότι θα βοηθηθεί και πολύ, διότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα έχω την αίσθηση ότι θα παθούν τέτοια μέτρα πάλι ή θα αναμειχθούν αυτοί οι οποίοι έχουν προταθεί από το Πασόκ σε τέτοιο βαθμό μέσα σε μια συγκυβέρνηση η οποία θα μας φέρει μία από τα ίδια δεχόμενα που δύσκολα έχουν, δεν έχουν πρωτοκρασάτα στελέχη μέσα, δύσκολα θα μπορούν να αποφύγουν περαιτέρω μείωση.